Στα δίχτυα των αστυνομικών αρχών τη Πάτρα έπεσε μετά από μεγάλη αστυνομική επιχείρηση μια γυναίκα περίπου 40 ετών, η οποία κατηγορείται για υφαρπαγή μεγάλου χρηματικού ποσού από την επιχείρηση στην οποία εργαζόταν. Σύμφωνα με πληροφορίε, πρόκειται για μεγάλο πρατήριο υγρών καυσίμων τη Αχαϊκή Πρωτεύουσα και σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, η γυναίκα επί 2,5 χρόνια κατάφερε να υφαρπάξει περίπου 293.000 ευρώ. Δεν δρούσε όμω μόνη τη, καθώ είχε και συνεργό επίση μια γυναίκα, η οποία συνελήφθη και αυτή από την αστυνομία. Με τη σχηματιζόμενη σε βάρο του δικογραφία, οι κατηγορούμενε θα οδηγηθούν ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα τη Πάτρα. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανακοίνωση τη ελλαδα συνελήφθησαν από αστυνομικού τη υποδιεύθυνση ασφάλεια Πάτρα δύο γυναίκε ελληνική καταγωγή, σε βάρο των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για υπεξαίρεση κατά συναυτουργία και αναμονιμοποίηση εσόδων από εγκληματικέ δραστηριότητε. Η υπόθεση εξηγνιάστηκε από του αστυνομικού τη υποδιεύθυνση ασφάλεια Πάτρα, ενώ από τον ανακριτή Εκδόθηκαν τα εντάλματα σύλληψη. Ειδικότερα στο πλαίσιο διερεύνηση καταγγελία, η μία κατηγορούμενη εργαζόμενη ω υπάλληλο σε πρατήριο υγρών καυσίμων στην Πάτρα από τον Νοέμβριο του 2022 έω και τον Ιούνιο του 2024 υπεξαίρεσε σταδιακά από κοινού με τη δεύτερη κατηγορούμενη το συναλλλικό χρηματικό ποσό των 292.282 ευρώ προερχόμενο από τι εισπράξει τη εταιρεία. Σύμφωνα με την καταγγελία, η κατηγορούμενη υπάλληλο. Πραγματοποιούσε τι εισπράξει και πληρωμέ των καυσίμων, καταγράφοντα χειρόγραφα τι κινήσει και πριν την παράδοση του υπόλοιπου χρηματικού ποσού, είτε στην νόμιμη εκπρόσωπο είτε σε άλλο συναδελφό τη, κατέγραφε χρηματικό ποσό μικρότερο από το πραγματικό, ιδιοποιούμενοι το υπολοιπόμενο χρηματικό ποσό καθημερινά. Η κατηγορούμενη υπάλληλος για να μην γίνεται αντιληπτή και να αποφύγει τυχόν τον εντοπισμό της σε περίπτωση ελέγχου κατά την απογόρησή της από τη δουλειά παρέδιδε τα χρήματα που υπεξερούσε κάθε φορά στη συνεργότης η οποία την περίμενε κοντά στο πρατήριο υγρών καυσίμων σε καθημερινή βάση και παρελάμβανε τα χρήματα. Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στα σπίτια του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν το χρηματικό ποσό των 110 ευρώ, δύο τραπεζικέ κάρτε, βιβλιοσημειώσεων, έγγραφα, τρία κινητά τηλέφωνα, δέμα που περιείχε μεταλλικά τμήματα και τμήματα στήριξη θύρων, παραστατικά και αποδείξει. Σε βάρο των δύο κατηγορουμένων έχει σχηματιστεί στο παρελθόν δικογραφίε για πάτη, καθώ εμπορεύονταν κινητά τηλέφωνα και ηλεκτρικά είδη, έχοντα λάβει από του ενδιαφερόμενου προκαταβολέ ή τη συνολική αξία του εμπορεύματο χωρί να τα παραδώσουν στου τελευταίου. Οι συλληφθήσει θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πάτρα.